Γεια σας. Σήμερα θα δούμε μια... Σήμερα θα μιλήσουμε για μια κλειδαριά, για μια κλειδοθήκη μάλλον μηχανική, οι οποίες χρειάζονται κυρίως, ας πούμε, σε περιπτώσεις τύπου ξενοδοχείων, σε χώρους, διαμερίσματα τύπου η Airbnb και τα λοιπά, όπου μπορεί είτε ο ξενοδόχος είτε αυτός που φιλοξενεί κόσμο να χρειαστεί να λείψει σε κάποια φάση και να έχει μια εναλλακτική λύση, να μπορεί να δώσει το κλειδί σε κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι κλειδοθήκες και θα ρίξουμε στα γρήγορα έτσι μια ματιά να δούμε περί τίνους πρόκειται. Έχουμε εδώ λοιπόν ένα ωραίο κουτάκι και να η κλειδοθήκη, η οποία είναι αυτή εδώ, και κάποιες οδηγίες φαντάζομαι. Οι κλειδοθήκες αυτές λειτουργούν με τη λογική του βάζω ένα συνδυασμό, ο οποίος αν μπει αυτός ο συνδυασμός ανοίγει το πορτάκι και είμαστε έτοιμοι προς το να παραλάβουμε το κλειδί. Εδώ φαίνεται ο συνδυασμός, βλέπουμε εδώ τα νούμερα και το πως ανοίγει η κλειδαριά, η κλειδοθήκη. Έχει μέσα κάποιες βίδες στερέωσης, στερεώνεται στον τοίχο πολύ απλά κατά προτίμηση και με τις τέσσερις βίδες ώστε να είναι πιο καλά στερεωμένο. Βιδώνουμε πάντα μέχρι τέλος τις βίδες ώστε να μην υπάρχει περιθώριο από πίσω να μπει κάποιο κατσαβίδι και να ξεκινάει να το ξεμασκουλώνει ουσιαστικά. Αυτό ισχύει γενικά όταν βιδώνει κάτι στον τοίχο. Πρέπει να είναι καλά και σφιχτά βιδωμένο στον τοίχο πάνω. Από ό,τι βλέπουμε η κλειδοθήκη έχει αρκετό χώρο, δηλαδή θα μπορούσε να μπει ένα σετ από κλειδιά μέσα. Τώρα το δικό μου κλειδί είναι ίσως μεγάλο για εδώ, να είναι πολύ μεγάλο, αλλά αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα-δυο κλειδιά με ένα μπρελοκάκι, χωράει άνετα μέσα. Τώρα, το πώς ρυθμίζουμε αυτές τις κλειδαριές, ουσιαστικά αν έχουμε ανοιχτή την κλειδοθήκη και βλέπουμε το διακοπτάκι αυτό που γράφει τώρα ανάστροφα, το βλέπουμε reset, θα το πάμε δεξιά και προς τα πάνω όπως είναι εδώ, θα βάλουμε τον επιθυμητό συνδυασμό μπροστά, ας πούμε να βάλουμε, θα αλλάξω εδώ απλά ένα ψηφίο, το νούμερο 1000 ας πούμε, ξαναγυρνάμε και επιστρέφουμε το διακοπτάκι αυτό κάτω και αριστερά. Τώρα έχει πάρει την εντολή ουσιαστικά και κλείνουμε την πόρτα. Αλλάζω τον συνδυασμό εδώ, έχω βάλει κάτι άλλο τώρα, οπότε τώρα η κλειδαριά δεν μπορεί να ανοίξει. Αν βάλω τον συνδυασμό τον οποίο τον ξέρουμε ή τον οποίο θα έχουμε δώσει τέλος πάντων σε αυτόν που θέλουμε να ανοίξει την κλειδοθήκη, στην περίπτωσή μας είναι το 1000, το έχω βάλει και ανοίγει η κλειδοθήκη και είναι έτοιμο. Παραλαμβάνουμε το κλειδί μας, ξανακλείνουμε τη θήκη, γυρνάμε το νούμερο και φεύγουμε. Αυτή η κλειδοθήκη, η οποία βγαίνει από διάφορες εταιρείες και υπάρχει στο εμπόριο με διάφορες ονομασίες, αλλά ουσιαστικά είναι πάντα το ίδιο πράγμα, και πέραν τούτο τα υλικά είναι πολύ ωραία, υποτίθεται ότι είναι σκληρό αλουμίνιο και είναι όντως είναι αρκετά βαρύ, έχει καλό βάρος,
την βρίσκουμε στην αγορά εδώ στην Ελλάδα από η πιο φτηνή περίπτωση που βρήκα εγώ, τουλάχιστον από ένα πολύ μεγάλο κατάστημα γνωστό, στα 20 ευρώ. Από εκεί και πέρα ακριβώς το ίδιο πράγμα το έβρισκα και με 31 και με 32 και είχα φτάσει μέχρι τα 40 ευρώ για ακριβώς το ίδιο προϊόν. Το συγκεκριμένο αυτό το αγόρασα από το ίντερνετ, από μια γνωστή πλατφόρμα, και μου στήχησε με τα μεταφορικά 17,5 ευρώ. Και μου ήρθε και πολύ γρήγορα, γιατί ήταν εντός της Ευρώπης η χώρα πώληση, τέλος πάντων, και μου ήρθε μέσα σε κοντά 7 μέρες. Αυτά για σήμερα. Μια κλειδοθήκη, είδα μια κλειδοθήκη στα γρήγορα που ενδιαφέρει κυρίως ξενοδόχους και ανθρώπους που διαχειρίζονται διαμερίσματα Airbnb και όχι μόνο. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά στο κανάλι. Γεια σας.